Κάποια στιγμή η μητέρα μου αποφάσισε να βγάλω το δικό μου χαρτζιλίκι, το δικό μου ψωμί, να βοηθήσω και στο σπίτι. Βέβαια, αυτή τη στιγμή ήρθε κάπως νωρίς. Δεν με γυρίσα, δεν θέλεις με ροκάμα το μαλαξιμένο, ε! Α! Και να μ' ανώφερε, γιατί μες αντιγύφτησα δυο μέρες τώρα! Πούστη είναι ρε γάμο το μεσημεριάτικο! Χαίρετε, θέλουμε να μιλήσουμε για τον Ιησού, το Μεσσία. Στο γιο να ξέρουμε αυτό πάμε. Μισό λεπτό. Να σου πούμε για τα νέα μας βιβλία. Να σου πω αδερφές, πληρώνεστε για αυτό που κάνετε. Το κατητής μας το βράζω. Ας το διάλα ρε, και πού, πήγαινε να δουλέψετε τα παιδιά μας λεφτά. Όχι ρε μωρά, ευχαριστώ. Να σου πω, φιωγή, θέλετε να το πάρετε μαζί σε να μάθει τέχνη. Ψολέ, πάρ' το γραφείο. Γεια σας. Θα θέλατε να σας μιλήσω για τον κύριο τον Ιησού. Σας έχει μιλήσει ποτέ? Καλησπέρα. Να σας μιλήσω για τον Ιησού τον Χριστό, τον σωτήρα μας. Όχι. Γεια σας. Να σας μιλήσω για τον κύριο τον Ιησού, τον Χριστό, τον... Ωπα, Μωρή Σαλούφα! Ή θα σου πει για τον κύριο Ιησού Χριστό σωτήρα και τη σωτηρία, ή θα πας σε κονσέρφες στη Βενεζουέλα, διάλεξε! Μπορεί να μην έχει τις πιο καλές μεθόδες η μητέρα μου, αλλά μερικές φορές πιάνανε. Βέβαια, αν έπιανα κάπου δουλειά η οποία δεν την ενέκρινε η μητέρα μου, τότε τα πράγματα ήταν δύσκολα. Τώρα όμως τα πράγματα είναι εντάξει. Πήρα το μάθημά μου. Η μάνα μου διάλεξε μια δουλειά για μένα, η οποία την κάνω και από το σπίτι και είναι και χαλαρά και βγάζω και καλά λεφτά. Ναι, είμαι μόνη. Ναι. Έχω καβλώσει άσχημα, σου λέω κι εγώ. Αν στάζω, ου, έχω σμουκαρίστρα στο δεξί μου χέρι τώρα. Τα καταπίνω. Τα καταπίνω, δεν λες τίποτα. Παιδάκι μου, είμαι πολύ περήφανη. Μπράβο. Πώς μεγάλωσες έτσι? Ναι, στα τέσσερα. Στα τέσσερα.